Πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά για την μέρα που είναι σήμερα για μας. Να δώσω καλύτερα στην ανακοίνωση για την κατάκτηση του κυπέλλου. Εμείς ήρθαμε εδώ ξέροντας ποιος είναι το φαβορί. Ξέραμε ότι είχαμε μηδαμινές ως ελάχιστες πάντως να κρατήσουμε το τρόπαιο. Αυτό που θέλαμε ήταν να ρίξουμε ένα καλό πρόσωπο που για μεγάλο διάστημα του αγώνα το δείξαμε, ότι είμαστε μια ομάδα του αθλητικού που προσπαθεί να παίξει το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, πρώτα απ' όλα για την ομάδα μου, στα τρία χρόνια που είμαι στον πάγο της ομάδας, προσπαθούμε να είμαστε μέσα στις πρώτες 5-6 θέσεις του αθλητικού πρωταθλήματος να κατευθυνθούμε. Τα έχουμε καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό και πριν τρία χρόνια, την τελευταία αγωνιστική, χάσαμε την είσοδό μας στα play-off ανόδου. Πέρυσι μπήκαμε στα play-off ανόδου και φέτος ήρθε για πρώτη φορά στην ιστορία μας να παίξουμε τελικό κυπέλλου. Να ευχαριστήσω τα παιδιά πάρα πολύ για την προσπάθεια που έχουν κάνει ως σήμερα. Από την άλλη για την ανακοίνωση. Ευχόμαστε όλοι στα επόμενα τρία μάτς να πάρουμε τις νίκες και να πετύχει το στόχο που θέλουμε όλοι μας. Βρίσκεται πλέον σε αυτό που φαίνεται τα τελευταία τρία χρόνια, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, τόσο διοικητικά όσο και το τεχνικό team κάνει πολύ καλή δουλειά. Και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και με την άνοδο βασικά. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάννη για τα καλά λόγια που είπε για την ομάδα. Χρόνια πολλά θα πω για την Πολιού που γιορτάζουμε σήμερα στην πόλη μας. Ήταν ένα καλό παιχνίδι, βέβαια έγινε χωρίς κόσμο και αυτό ήταν το ώρα που έναν Ελλάδο σημαίνω. Γιατί τέτοια παιχνίδια την είχε γιορτή για το ποδόσφαιρο και απαραίτητη για τις δύο ομάδες και για την αναγέννηση και για τα παιδιά που από όλων γνωρίζω. Θα τους δαρούν περισσότερο έχοντας και φίλους στην κερκίδα και δικούς τους λόγους. Βέβαια με άλλους λόγους, όσο ξέρουμε όλοι δεν υπήρχαν θεατές. Όσο για το παιχνίδι, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν το φαβορί. Όντως είμαστε μια κατηγορία παραπάνω, το ξέραμε αυτό, έπρεπε να προσγειωθούμε. Η ομάδα του Αγώνα στάθηκε πάρα πολύ καλά. Ξέραμε ότι είναι μια καλή ομάδα, ότι είναι μια πειθαρχημένη ομάδα. Και από εκεί και ύστερα προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε και με το σκορ που ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο. Κερδίσαμε, κατακτήσαμε το κύπελο. Βέβαια, ο σκοπός είναι άλλος αυτή τη στιγμή. Δουλεύουμε για, αυτό, για αυτή την άνοδο και θα βρισκούμε όλα στη συνέχεια να πάνε καλά. Κόψε, είδαμε, δεν είσαι ευχαριστημένος τόσο πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Είδες θέματα στην οτροπία κυρίως, ένιωσε ότι ίσως υποτίμησε τον αντίπαλο. Είδες αλλαγή γίνεται το οποίο στο δεύτερο ημίχρονο σε αυτό το κομμάτι μόνο. Κοιτάξτε να δείτε, είναι λογικό τα παιδιά κάπου να αισθάνονται μια ανωτερότητα με την έννοια ότι γάμα εθνική αναγέννηση από το πηγό ακόμα μας. Και τα παιδιά μέσα μετά στο μήνυμα που μιλήσαμε, είδαμε ότι το ακόμα μας ήταν μια σοβαρή ομάδα, πειθαρχημένη ομάδα και έπρεπε να βγάλουμε άλλο πρόσωπο στο δεύτερο μήνυμα και όπως κερδίζει. Από εκεί και ύστερα τα άλλα όλα ήταν και αυτό. Τώρα για την Κυριακή πιστεύεις ότι μπορεί να επηρεάσει, ότι δεν θα έχει κόσμο, γιατί πάντα η αναγέννηση στην έδρα της είναι πολύ δυνατή, το έχουμε δει αυτό. Το είπα και πριν ότι πάντα θέλει να έχει κόσμο και η αναγέννηση και όλες οι ομάδες και όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν τον κόσμο δίπλα τους. Αφού είναι έτσι η απόφαση, θα προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε και να κερδίσουμε πολύ κόσμο. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο, είναι μονόδρομο η νίκη και γι' αυτό θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Παίζαμε με έναν αντίπαλο που ξέρουμε ότι είναι μια κατηγορία πάνω από εμάς, πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο γυμνασμένο. Προσπαθήσαμε στο γήπεδο να κλείσουμε τους χώρους που θα οδηγούσαν την αναγέννηση να πάρει έναν γκολ. Προηγηθήκαμε, χάσαμε κάποιες ευκαιρίες και εμείς μία-δύο ευκαιρίες για να μπούμε στο σκορ. Δεν τα καταφέραμε. Στο δεύτερο ημίχρονο μείναμε και από δυνάμεις, φάνηκε αυτό. Ξέραμε με ποιον παίζαμε, είχαμε ελάχιστες πιθανότητες, κυνηγήσαμε, δεν τα καταφέραμε. Καλή συνέχεια στην αναγέννηση, πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτά. Η Λία είσαι ο σκόρερ της ομάδας, βρέθηκε σε ευκαιρίες. Ειδικά στην πρώτη φάση, αν το δεις τώρα, θα μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό ή ήταν καθαρά θέμα τύχης που θα φαίνεται. Ήταν προσπαθείς να πιάσεις το πλασέ στην απέναντι γωνία, έφυγε λίγο out, είναι λίγο και θέμα τύχης. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά για την πόλη μας κιόλας. Θέλω να δώσω χαρακτήριση μάλλον του Απόλλωνα, γιατί στάθηκε πάρα πολύ καλά σε όλο το παιχνίδι. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου που δείξαμε σοβαρότητα, γιατί ήταν ένα τυπικό σπουδαίο, είναι ένα τρόπο που έπρεπε να κατακτήσουμε και για την ψυχολογία μας για τα επόμενα παιχνίδια. Τώρα την κοιτάμε ήδη το επόμενο παιχνίδι που είναι την Κυριακή. Έχουμε ένα στόχο και πάμε και οδεύουμε προς τα εκεί και πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Μάτς με μάτς και όλα θα γίνουν. Αυτά από μένα.